Και από μένα. Ακούγομαι, είναι όλα ok? Ναι, ναι, μια χαρά. Να κάνω λίγο το share screen. Ελπίζω ότι βλέπετε μια χαρά, ναι. Είναι εντάξει? Βλέπετε την πλήρη οθόνη? Μια χαρά, είναι μια χαρά, βλέπω μια πολύ καλά. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Να ξεκινήσω κι εγώ με τα συγχαρητήριά μου στην Βρετανική Αρχή για την οργάνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, που ελπίζω πραγματικά να είναι κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται και θα το δούμε ξανά. Και βέβαια είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη για όλους μας, ιδιαίτερα για όσους εξ ημών είχαμε την ευκαιρία για πολλά χρόνια να συμπορευόμαστε με τον Δημήτρη. Σε ό,τι αφορά το τμήμα ωκεανογραφίας και θαλασσίων βιοεπιστημών, να κάνω κι εγώ μια γρήγορη παρουσίαση των δράσεων, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο μορφής του τμήματος και του έργου το οποίο παρέχει. Είμαστε το μοναδικό τμήμα που προσφέρει σπουδές στην ωκεανογραφία και στα θαλάσσια βιοεπιστήμες στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Είμαστε ένα ανάδελφο, ας με επιτραπεί η έκφραση, τμήμα, και αυτό μας δίνει και μια σχετική ιδιαιτερότητα. Εδώ μπορούμε να δούμε ορισμένα από τα στοιχεία, πώς ξεκινήσαμε και πώς έχουμε φτάσει μετά από 22 χρόνια πορείας. Είμαστε 18 μέλη ΔΕΠ, ο αριθμός των αποφύτων μας έχει φτάσει στους 750, ενώ λειτουργούν πολλά χρόνια το πρώτο μας μεταπτυχιακό διαχείριση παράκτειων περιοχών και πιο πρόσφατα το μεταπτυχιακό στα αγγλικά Research in Marine Science, έχοντας δώσει αρκετές δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές, και αυτό αποτυπώνεται και στον αριθμό αυτών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάνω από 220 απόφοιτοι στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα και 28 διδάκτορες ό,τι αφορά το τρίτο κύκλο σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές. Εδώ μπορεί κάποιος να δει λίγο τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτει το τμήμα. Είναι φυσικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την οικονογραφία, σε διαφορετικές προσεγγίσεις, φυσική, χημική, γεωλογική και βιολογική, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες. Μαθήματα που σχετίζονται με εφαρμογές, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικά, γεωγραφικά σύστημα πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, παράκτες και υποθαλάσσιες εφαρμογές, παράκτια μηχανική. Επικεντρώνουμε σε θέματα διαχείρισης, είτε των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, είτε του παράκτου περιβάλλοντος. Προφανέστατα, υπάρχουν ζητήματα που καλύπτονται από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα που σχετίζονται με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και βέβαια υπάρχουν και μαθήματα υποδομής, όπως σημαίνει σε όλα τα τμήματα. Αυτό το οποίο αποτυπώνει η συγκεκριμένη διαφάνεια είναι να δει κάποιος την επένδυση η οποία έχει γίνει και η οποία περνάει και στους φοιτητές μας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Δεν είναι μόνο η υποδομή που υπάρχει σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων και εργαστηρίων, αλλά είναι και η πολύ σημαντική υποδομή η οποία υπάρχει σε επίπεδο πεδίου, γιατί ως γνωστό, για να μπορέσει να σπουδάσεις αλλά και να κάνεις έρευνα στην ωκεανογραφία πρέπει να έχεις εξοπλισμό πεδίου, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι σε επίπεδο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι αρκετά υψηλό, και μπορώ να πω ότι συναγωνιζόμαστε σχεδόν επάξια και τα ερευνητικά κέντρα, τα δύο που υπάρχουν στην χώρα μας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Ινστιτούτο Αλευτικής Έρευνας, σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό στο πεδίο. Που σημαίνει αυτό ότι υπάρχει ωκεανογραφικός εξοπλισμός, υπάρχει εκπαιδευτικό ερευνητικό σκάφος, μικρότερα σκάφη, κινούμενο εργαστήριο. Φυσικά όλα αυτά υπάρχουν για να μας δίνουν τη δυνατότητα να εστιάσουμε σε θέματα έρευνας. Η λογική η οποία υπήρχε από την αρχή στο τμήμα είναι ότι είμαστε στο κέντρο της γης, με την έννοια ότι έχουμε αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνή χώρο και οργανισμούς, όχι μόνο ακαδημαϊκά ιδρύματα και ελληνικά κέντρα, αλλά και διεθνείς οργανισμούς. Και βέβαια η έρευνά μας χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς φορείς. Αυτό που μπορεί κάποιος να δει δεξιά κάτω στο γράφημα είναι η αλλαγή που υπάρχει με την πάροδο του χρόνου από την εθνική χρηματοδότηση στη χρηματοδότηση μέσω διεθνών
πηγών, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνείς πόροι. Περνώντας λίγο σε πιο εξειδικευμένη παρουσίαση και κάνοντας μια γρήγορη παρουσίαση των ερευνητικών εργαστηρίων, πρώτα απ' όλα από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, που ασχολείται με θέματα θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας, όπως η χαρτογράφηση της βιοποικιλότητας, η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης, η επιστημονική κατάδυση, η ανάπτυξη λογισμικών ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων. Θέματα θαλάσσιας βιολογίας διατήρησης επίσης καλύπτονται, με πολύ σημαντική την δραστηριότητα που σχετίζεται με θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Συνεχίζοντας τα αντικείμενα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, κάποιος δεν μπορεί να μην κάνει μια αναφορά στις βιολογικές εισβολές, ένα σημαντικό πρόβλημα τα τελευταία 30 χρόνια που σχετίζεται και με την θέρμανση της θέρμανσης των ωκεανών, την κλιματική αλλαγή. Η θαλάσσια βιοακουστική και υδροακουστική τεχνολογία είναι μια σημαντική συνιστόσα του εργαστηρίου, όπου προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία των κοιτοδών, όπως επίσης και πιο καινοτόμες δραστηριότητες, να υπάρχει περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος των ιχθυοκλοβών, ενώ φυσικά η υδροακουστική τεχνολογία χρησιμοποιείται πάρα πολύ για τη διαχείριση των αποθεμάτων, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση των ιχθυοκλοβών και των μεταναστευτικών προτύπων των θαλάσσιων οργανισμών της χώρας μας. Το δεύτερο εργαστήριο, Ιχθυολογία Δεδοκαλλιεργειών και Ασθενειών Ιχθύων, ασχολείται με θέματα ιχθυολογίας και υδατοκαλλιέργειες, όπου εδώ πρέπει να σημειώσω ιδιαίτερα το θέμα που σχετίζεται με τη μελέτη της επίδρασης κλιματικής αλλαγής στη φυσιολογία των υδρόβινων οργανισμών, αλλά και τη σημασία που έχουν θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι και τη σχέση του με αγριατροφή. Σε κάθε διαφάνεια που περνάει, μπορούμε να δούμε ορισμένα από τα προγράμματα τα οποία τρέχει το κάθε ένα εργαστήριο. Πολύ σημαντική δραστηριότητα πάντοτε στο ίδιο εργαστήριο ιχθυολογίας δεδοκαλλιεργειών και ασθενειών ιχθύων είναι οι ασθένειες των υδρόβιων οργανισμών. Και προφανώς η έρευνα επενδύει στο να παράξει και εκείνα τα εμβόλια που χρειαζόμαστε σήμερα στις σύγχρονες μονάδες δεδοκαλλιεργειών για να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες. Αλλάζοντας κλίμα και σελίδα, περνάμε στο Εργαστήριο Φυσικής και Χημικής Οκεανογραφίας, που όπως λέει και το όνομά του, το βασικό αντικείμενο έρευνας είναι η οκεανογραφία, αλληλεπιδράσεις θάλασσας ατμόσφαιρας, θαλάσσια κυκλοφορία, κλιματική μεταβλητότητα, θέματα που σχετίζονται με την οξύνηση των ωκεανών, αλλά και διεργασίες στην παράκτια ζώνη, αλληλεπιδράσεις θάλασσας ξηράς, πρόγνωση παράκτιων συνθηκών, μελέτη και διαχείριση ρηχών και μήκυλες των παράκτων οικοσυστημάτων. Ο κόλπος Σκαλονής έχει καταστεί μια περιοχή μελέτη, πρότυπο μελέτης, που μπορούν να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα από την έρευνα που έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας και παράκτιες, και βέβαια αυτό επιτυχάνεται και με την εφαρμογή νέων και εξέλιξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Το Εργαστήριο Οικολογίας και Δυναμικής Συστημάτων ασχολείται με θέματα οικολογίας, τροφικά δίκτυα, δυναμική πληθυσμών, βιοκοινότητες, τη δομή των θαλάσσιων βιοκοινοτήτων και τους κανόνες συνάθρησης. Και βέβαια, ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας που πραγματοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι η εκτίμηση οικολογικής ποιότητας. Και βέβαια και η οικολογία και η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Το Εργαστήριο Παράκτης Μορφοδυναμικής Διαχείρισης και Θαλάσσιας Γεωλογίας ασχολείται με θέματα παράκτιας διάβρωσης και μορφοδυναμικής, όπως και με θέματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης. Βλέπουμε ότι πολλά εργαστήρια προσεγγίζουν το ίδιο αντικείμενο, δείχνοντας έτσι μια πολύπλευρη αντιμετώπιση θεμάτων του παράκτου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι διεργασίες σηματογένεσης, γεωμορφολογία, οι θαλάσσιες γεωπικινδυνότητες, η παράκτια και θαλάσσια τεχνικά έργα είναι επίσης αντικείμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Για να ολοκληρώσω με το τελευταίο εργαστήριο, που είναι Εργαστήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος και Γεωχωρικών Εφαρμογών, θέματα που σχετίζονται με τον ευτροφισμό, την ανίχνευση και προσωπικοποίηση κατηγοριών ρήπων σε νερό, ειζήματα και οργανισμούς, αλλά και η διερεύνηση τοξικών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι μία από τις σημαντικές δραστηριότητες, άξονες σημαντικών δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Ενώ υπάρχει πολύ σημαντική δραστηριότητα και σε εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στη θαλάσσια ρήπανση, ενώ βέβαια θα πρέπει να επισημανθούν και εφαρμογές τηλεπισκόπησης, πάλι με θέματα που σχετίζονται με το παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον. Κλείνοντας, να δώσω και ορισμένα στοιχεία για το τμήμα που αφορούν τους δείκτες αριστείας. Βλέπουμε ένα σύνολο επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια,
Και βλέπουμε επίσης και τις αναφορές, τις έτερο-αναφορές στα dissections, στο επιστημονικό έργο των μελών του τμήματος. Αξίζει να γίνει μια αναφορά, το 3 μέλη του τμήματος είναι στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως ειδικότητάς τους. Φυσικά έχουμε αξιολογηθεί και από την ΑΔΥΠ και από την ΕΘΑΕ. Ανώτος βαθμός αξιολόγησης είναι αυτό το οποίο έχει αποτυπωθεί από την αξιολόγηση. Και βέβαια ένας σημαντικός αριθμός ενεργών χρηματοδοτούμενων έργων 2020 με ένα σύνολο πόρων να ανέχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και βέβαια ένα πολύ μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών από τα χρηματοδοτούμενα έργα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κουτσούμπα.